Θέλω να πάμε σε αυτό το θανατικό, ένα θανατικό το οποίο εξελίσσεται στα Μουγκά. 55 ντελιβεράδες, 55 διανομής έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια. Ο τελευταίος ήταν προχτές στην Θεσσαλονίκη. Καλησπερίζω τον κύριο Γιώργο Μπρανίκα. Είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Εργατοϋπολίλων Τουριστικών και Επισητιστικών Επιχειρήσεων. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Τι θανατικό είναι αυτό? Ήταν, όπως είχατε πει και εσείς πολύ καλά, το 55ο, ο δεύτερος στη Θεσσαλονίκη τους τελευταίους μήνες. Ένας διανομέας ο οποίος βγήκε για μεροκάμα το Σάββατο, δεν γύρισε ποτέ σπίτι του, γιατί είχε ένα ατύχημα τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Να πούμε το μεταξύ, προσέκρουσε μαζί με ένα αυτοκίνητο. Να πούμε ότι το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν πολύ ισχυροί άνεμοι. Ήταν το Σάββατο που μετακινήθηκε μέχρι το Βέλος με 8-9 μποφόρ. Με 8-9 μποφόρ. Και δούλευαν οι άνθρωποι, έβγαιναν στους δρόμους. Αυτό ακριβώς. Την ίδια στιγμή δηλαδή που καράβια κόντευαν να βουλιάξουν, την ίδια στιγμή που αεροπλάνα δεν επιτρέπονταν να σηκωθούν από τον αεροδιάδρομο, την ίδια στιγμή οι διανομής με τα σαπάκια τα οποία οδηγάνε βρισκόταν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, σε δρόμους και εκτός του κέντρου που ήταν ακόμα πιο επικίνδυνα εκεί πέρα, αναγκάζονταν από τις εταιρείες, είτε πλατφόρμες διανομής είτε επισητιστικά καταστήματα, να βγούνε για διανομή, να βγούνε δηλαδή για το κέρδος των επιχειρήσεων. Εδώ δεν μιλάμε για την κακιά στιγμή τώρα. Όχι, προφανώς. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ποτέ εμείς δεν μιλάμε για την κακιά στιγμή. Δεν είναι ζήτημα, ας το πούμε, οδικής συμπεριφοράς που κάποιοι έξυπνοι μάλιστα ξαναλένε τώρα αυτές τις μέρες. Ούτε η κακιά στιγμή. Είναι το κυνήγι του κέρδους, από την πλευρά δηλαδή της εργοδοσίας, που αναγκάζει τους συναδέρφους μας, τους διανομείς, να βγαίνουν σε οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες, να δουλεύουν για 360 κυριολεκτικά, να βάζουν οι ίδιοι βενζίνη από την τσέπη τους και πλέον με τη βενζίνη να έχει φτάσει στα 2 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι ένας διανομέας είναι αναγκασμένος από τις καταστάσεις να δουλεύει και 10 και 12 ώρες την ημέρα για να μπορέσει να βγάλει τα προστοζήν, δηλαδή για να πιάσει ένα, ας πούμε, ικανοποιητικό μεροκάματο και να βγάλει και τα έξοδα για το μηχανάκι. Και αυτό το πράγμα έχει άμεσα, πώς το λένε, επίπτωση και στο πώς θα οδηγήσει. Ότι έρχεται η κούραση, το άγχος, το στρες, το να βγει η δουλειά και ούτω καθεξής. Πρόκειται προφανώς για ένα, όπως λέμε πάντα, εντός εισαγωγικών εργατικό ατύχημα, το οποίο βέβαια έχει ονοματεπώνυμο, είναι αυτό που είπαμε πιο πριν, το κυνήγι του κέρδους στην πλευρά της εργοδοσίας, αλλά και η παντελής έλλειψη προστασίας, μάλλον μέριμνας από την πλευρά του κράτους για προστασία των διανομέων, που εδώ και χρόνια όλες οι κυβερνήσεις, και οι προηγούμενες και οι τωρινοί, κοφεύουν στα πάγια αιτήματα που έχουμε εμείς σαν διανομής, τα οποία είναι επαναφορά στα βάρη ανθυγιεινά καταρχάς, το να μην γίνονται στις ακραίες καιρικές συνθήκες και αν θέλετε μετά να πούμε και τέλος πάντων ποιες είναι αυτές οι ακραίες καιρικές συνθήκες. Πριν πάμε σε αυτό, επειδή έχω υπόψη μου ότι το συνδικάτο το δικό σας ήδη από νωρίς το Σάββατο είχε επισημάνει, είχε απευθυνθεί στο κράτος, στην αστυνομία, στους εργοδοτικούς φορείς, μιλούσε ακριβώς για αυτό τον κίνδυνο που διέτρεχαν οι συνάδελφοί σας οι διανομής λόγω των καιρικών συνθήκων. Δεν ίδρωσε ταυτί κανενός? Κανενός. Όχι ακριβώς κανενός, θα σας πω. Η αστυνομία με την τροχέα, τέλος πάντων, που είχαμε μια επικοινωνία και είχαμε πει ότι κοιτάξτε να δείτε, πέφτουν δέντρα εδώ πέρα. Προφανώς ένας διανομέας δεν θα βγει, ας πούμε, στο δρόμο για να κάνει βόλτες απλά στην πόλη. Θα αναγκαστεί για να πάει σε μεγάλες, τέλος πάντων, αποστάσεις να πηγαίνει φαγητό κτλ. Πρέπει να κάνετε κάποιες συστάσεις, να πάρετε κάποια μέτρα. Δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι. Στις επιχειρήσεις παίρναμε σε μία πλατφόρμα διανομής. Εντάξει, είχαν αναφέρει και κάποιοι συνάδελφοι από το επιχειρησιακό σωματείο, δεν βρίσκαν κανέναν όλη μέρα. Κανέναν. Ενώ γνωρίζανε πολύ καλά ότι έχει 8 μποφόρ, δεν βρίσκαν κανέναν. Εκεί που μπορέσαμε όμως και παρεμβήκαμε, και αυτό είναι και το πιο καλό, μετά από παρεμβάσεις και δικές μας και των ίδιων των εργαζομένων, που είχαν πει ότι πλέον είναι επικίνδυνο εδώ πέρα να κυκλοφορούμε στα 8 μποφόρ. Μα τι λέτε, εγώ δεν το ήξερα ότι. Το έμαθα με αφορμή την κουβέντα που είχα χτες για το Βέλος, για αυτά που συνέβησαν επίσης επάνω. Μιλάμε για ανέμους με πάνω από 105 χιλιόμετρα την ώρα. Φανταστείτε ότι μόνο η πυροσβεστική είχε πάνω από 200 κλήσεις για πτώσεις δέντρων κτλ.
τέλος πάντων και μετά από παρεμβάσεις μας μονάχα που σταμάτησε η διανομή. Βέβαια αυτό δυστυχώς δεν φάνηκε, κύριε Μπογιόπουλο, αρκετό, γιατί μια ανθρώπινη ζωή χάθηκε ακόμα ένας νεκρός, μετράμε ακόμα ένα νεκρό της τάξης μας. Με τα μέτρα προστασίας και τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε? Λοιπόν, εμείς αυτά που ζητάμε είναι καταρχάς αυτά που ξεκινήσαμε να λέμε και πριν, είναι να επανέλθει η ειδικότητα στα βαρέ αμφιγεινά. Καλά, αυτό το έχουμε για όλο τον κλάδο γενικά, αλλά μιας και μιλάμε ειδικά τώρα για τους διανομείς, προφανώς να είναι όλα τα έξοδα συντήρησης και βενζίνης και τα λοιπά να είναι με ευθύνη της εργοδοσίας. Γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή αυτό που είπαμε και πιο πριν είναι ότι δυσκολεύονται πάρα πολλοί οι συνάδελφοι το να συντηρήσουν το μηχανάκι και ακριβό το κόστος και πάρα πολλές οι ώρες εργασίας. Οπότε δεν βρίσκουν ούτε το χρόνο ούτε και το χρήμα για να μπορέσουν να κάνουν αυτά εδώ. Να γίνεται επομένως και τα μέτρα ατομικής προστασίας να δίνονται από την εργοδοσία και βέβαια αυτά που είπαμε για τα μέτρα προστασίας. Γιατί και στον κάψωνα ακόμα έπαιζε η κυβέρνηση και οι κρατικοί φορείς με το τι είναι κάψωνας και τα λοιπά. Μας λέγανε 40 βαθμούς, 39 βαθμούς δηλαδή μπορούν να βγει ο διανομέας να ψηθεί σακοτόπουλο στην άσφαλτο. Εμείς λέμε ξεκάθαρα από τους 37 και πάνω, όταν υπάρχει πρόβλεψη για ισχυρή χαλαζόπτωση, ισχυρή βροχόπτωση και τα λοιπά, να διακόπτεται η διανομή με το που ξεκινάει, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Στις χαμηλές θερμοκρασίες, προφανέστατα στους πάνω από 6-7 μποφόρ ανέμους που κάνουν επικίνδυνη τη διανομή. Και βέβαια όλα αυτά έχονται να κουμπώσουν και με συλλογικές συμβάσεις, με αυξήσεις στους μισθούς. Πείτε μου κύριε Μπράνικα, αν σε περίπτωση ατυχήματος, έτσι, υπάρχει κάποια στοιχειώδης κάλυψη του εισοδήματος του διανομέα? Αυτό εξαρτάται από το εξής. Αν είναι αυτό που λένε οι freelancers, οι αυταπασχολούμενοι, είσαι σαν το σκυλί στα μπέλη. Μάλιστα. Κυριολεκτικά. Γιατί ενώ έχεις ουσιαστικά εξαρτημένη σχέση εργασίας, γιατί αυτό είναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένας διανομέας με έναν επιχειρηματικό κολοσσό ότι έχουν ίση, ότι είναι συνεργάτες επί ίσης όρης. Μην το λέτε αυτό, γιατί άμα δουλεύετε σε 2-3, 13 που λέει και ο Γεωργιάδης, έχετε μεγαλύτερη διαπραγματευτική. Καλά, ναι. Τέλος πάντων, μην το σχολιάσω αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, τουλάχιστον στην παρούσα, ναι. Τον κύριο Γεωργιάδη τον είχαμε καλέσει καταρχάς να κάνει και delivery εδώ στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι με τον κάψωνα. Θα ήταν ενδιαφέρον αυτό. Ναι, και εγώ θα ήθελα να το δώσω. Θα ήταν ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτοί πάνε πραγματικά σαν το σκυλί στα μπέλη. Γιατί δεν καλύπτονται από πουθενά. Τώρα όμως παίζει και κάτι άλλο. Ότι οποιοδήποτε ατύχημα γίνεται, το ατύχημα πάντα εντός εισαγωγικών στον δρόμο, δεν θεωρείται εργατικό ατύχημα. Θεωρείται τροχαίο ατύχημα. Μάλιστα. Οπότε έχουμε δηλαδή να ξεπεράσουμε πολλούς κοπέλους και εμείς λέμε ότι θα τους ξεπεράσουμε με την πάλη μας και με τον αγώνα μας, ούτως ώστε να διεκδικήσουν οι διανομής και να κερδίσουν όλα αυτά τα οποία αξίζουν να έχουν στον 21ο αιώνα με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Γράφονται αυτά τα παιδιά στα σωματεία, κύριε Μπράνικα? Γράφονται. Τα παιδιά γράφονται γιατί καταλαβαίνουν ποια είναι τα δικαιώματά τους και πώς μπορούν να τα παλέψουν. Και νομίζω ότι μέσα από την πάλη και τις πρωτοβουλίες, έστω και χωρίς να βλογάμε τα γένια μας και με τα λάθη και τις παραλήψεις που κάνουμε και σαν σωματεία, τους δείχνουμε τον τρόπο ότι μόνο άμα παλέψεις οργανωμένα, συλλογικά, με την αλληλεγγύη μας και με συγκεκριμένο πλαίσιο, χωρίς να περιμένουμε σωτήρες κτλ., μπορούμε να κερδίσουμε πάρα πολλά. Και νομίζω τα παραδείγματα που είχαμε και στην eFood πρόσφατα, αλλά και άλλα πιο μικρά, ας το πούμε έτσι, δείχνουν τον δρόμο για το πώς μπορούν να παλέψουν και να κερδίσουν διανομής και όχι μόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ καλά. Πάρα ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπογιόπουλε.